αγαπημένη Ντέμπι Κολεμά, θέλω να μιλήσουμε για τηλεόραση, γιατί είσαι ειδικός. Θέλω να σε πάω στα πρωινά. Φαίνεται φέτος ότι είναι η χρονιά της Κατερίνας, της δικιάς της Κατερίνας, και καλό είναι να εναλλάσσονται αυτά τα πράγματα και να είναι... Να μην είναι πάντα, ξέρεις, ένα παγιωμένο πράγμα και να λες 15 χρόνια μένουμε, ας πούμε, στο ίδιο πράγμα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το σταθερό, το λιμνάζον πράγμα, ότι, ξέρω εγώ, ο Παπαδάκης 29 χρόνια είναι πρώτος. Να μιλήσουμε για αυτό το περιβόητο My Style Rocks, που έχουμε ακούσει τόσα, βρέθηκε παρουσιάστρια, η Κατερίνα Στικούδη. Μου βάζει δύσκολες ερωτήσεις, ρε παιδί μου, δηλαδή, πώς μου φαίνεται η Κατερίνα Στικούδη. Δεν έχω άποψη να σου πω. Το φαινόμενο Κωνσταντίνα Σπυροπούλη. Και αν πιστεύεις ότι έχει πορεία η Κωνσταντίνα, θα μπορούσε να κάνει κάτι στην τηλεόραση. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, λοιπόν, θα το πω, πρέπει να κάνει το σταυρό της, να ευχαριστεί το Θεό, να ευγνωμονεί κάποιους ανθρώπους και να προχωρήσει στη ζωή της όπως αξίζει. Ακούσαμε ότι θέλουν τον Αντρέα, το μικρούτσικο, να επιστρέψει για τον Big Brother. Πώς σου φαίνεται η ιδέα του? Σε λίγο, άμα κάνουν και καμιά, ξέρεις, τίποτα μούμιες και τέτοια, θα ζητήσω και τον Τουτανχαμό να παρουσιάζει εκπομπή στην τηλεόραση. Πάμε και λίγο στα Late Night Show, που έχουμε τον Γρηγόρη φέτος να σκίζει και την Ελεονόρα να μην. Βέβαια, ο Γρηγόρης έχει και το ατού από τις άγριες μέλισσες, έτσι δεν είναι? Με όλη την αγάπη που έχω στον Γρηγόρη, αυτό δεν είναι ατού. Ο Γρηγόρης, όπως μου είπες, χαριτολογώντας μια τελευταία συνέντευξη που κάναμε, τρώει μέλι γενικώς. Δηλαδή, το βάζει στο ψωμί, το βάζει στο καφέ, παίρνει μελισσόχορτο, παίρνει ό,τι κυκλοφορεί από μέλισσα. Τον βλέπω να κάνει και ρήθρα σε λίγο. Θα αλλάξει, μου είπε, το μουσικό χαλί της εκπομπής και θα βάλει το περνάνε οι μέλισσες. Μελέτη, τι θα κάνει, πώς βλέπεις το μέλλον της από τις μέλισσες που είναι παντού? Κοίταξε, επειδή είμαι καλεσμένη να κάνουμε μια κουβέντα με την Ελεονόρα για πρώτη φορά, να κλείσουμε δηλαδή μία ακόμα πληγή. Εγώ θυμάμαι την Ελεονόρα τη Μελέτη να μιλάει πολύ στον τηλεοπτικό αέρα για σένα και να μην μιλάει τόσο ωραία. Καθόλου, θα έλεγα, έγινα και πρωτοσέλιδο, ναι, για χάρη της. Τώρα πώς? Δεν το ξέρω, μόλις τη δω θα τη ρωτήσω. Οπότε, επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα της συνέντευξης, καλό είναι να μην πούμε κάτι που δεν είναι ευγενικό. Τους βαρθακούριδες, αντελίνες και τον έρωτα καυγά, αυτό που ζούμε στο Star, πώς φαίνεται όλο αυτό? Δεν ξέρω, δηλαδή. Το είδα μία φορά και δεν πίστευα τι έβλεπα, έλεγα... Αυτό γίνεται, υπάρχει. Τι να σου πω, δεν ξέρεις ποτέ το μυαλό του ανθρώπου πώς φαντασία έχει και τι θα κάνει για να μπορέσει να κρατηθεί και να κάνει εκπομπές. Κλείνοντας, αυτή η αγαπημένη στήλη μέχρι κεραία συνεχίζει μέσα από το Z News. Είναι μια στήλη που, ναι, που είναι το παιδί μου, όπως το λες. Μεγάλωσε πια, είναι ενήλικη. Ευτυχώς συνεχίζει στο Z News με τον αγαπητό Νίκο Κοκλώνη και τον Νίκο τον Γεωργιάδη.